Δεν το βλέπω να ησυχάζουμε κάποτε σε αυτό το σπίτι. Μην κάμνεις έτσι, ρε αγάπη μου. Να την παρηγορήσουμε λίγο και μετά να τη στείλουμε στον άντρα της. Δεν είχε κάπου άλλο να πάει. Έχουμε καταντήσει ασύλο εδώ μέσα. Δεύτερη μου ξαδέρφη, αν δεν τη στηρίξει το αίμα της, τότε ποιος? Εντάξει, Χαρούλα μου, είσαι καλύτερα. Προσπαθώ. Άντε, βάλε λίγο ρυθμό στην προσπάθειά σου, μπας και τα καταφέρεις. Είδες, όλοι οι άντρες είναι ήδη η μάνα μου. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη γυναικεία ψυχολογία. Ο Γιάννης μου είναι όπως τους άλλους. Όλοι είπα. Εντάξει, Χαρούλα μου, τι πεις? Είναι όλοι τους νευρικοί, κυκλοθυμικοί, ψεύτες και υποκριτές. Χαρούλα, είμαι και εγώ εδώ και ακούω τη συζήτηση. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό το λέω, για να αντιληφθείς τα ελαττώματα σου και για να προετοιμάσω τη ξαδερφούλα μου. Πρέπει να ηρεμήσεις όμως και να πάεις να μιλήσεις στο άντρα σου. Δεν πρόκειται. Πλήγωσε με, καταλαβες. Είπα φεύγω, φεύγω. Τσίνον ήταν. Τέλειωσε. Λαλείς το πας στα νεύρα σου τώρα. Τα νεύρα, μάνα μου! Πού τα έβρες, αγάπη μου, τα νεύρα! Έτσι λαλείς ο Κώστας, Χαρούλα, είσαι νευρική! Δεν έχει άδικο. Κίνος φταίει, έσπασε με! Έσπασε με! Καθόμαστε να δούμε λίγο τηλεόραση. Σε πιάνει το τζίνο το τηλεκοντρόλ, και τσουπου 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 τσουπου, να αλλάσει τα κανάλια! Εζάλισε με, γέ μου! Και έλεξε ένα πράγμα να το δούμε, να τελειώνει! Και λόγος σου να χωρίσει! Όχι, αυτόν ήταν ένα απλό παράδειγμα, αλλά πόψε! Πόψε, έφτασε με στο αμήν! Ευτυχώς που το κόψε ο νους μου, Δήμητρα μου, και ήρθα σε σένα. Καλά, είναι τέλος και δεν πιέσει τη μάμα σου. Όχι, να την αναστατώσω έτσι ώρα την καημένη. Και είπες να αναστατώσεις εμάς έτσι ώρα τους καημένους. Αν είμαι βάρος, να φύγω. Όχι, Χαρούλα μου, για όνομα του Θεού, είσαι βάρος. Να μείνεις όσο θέλεις. Πόσο να μείνεις? Ώσπου να βρω καινούριο σπίτι, να βγει το διαζύγιο και να τον απελάσουν που τη χώρα να μην το ξαναδώ μπροστά μου. Μιλάμε ότι είναι εντελώς σου γελοή τύψα, ε. Χίλιες φορές καλύτερα να είμαι μαζί σας. Χίλιες φορές. Πω. Ανυπόφορη αυτή η ξαδέρφη σου, η Χαρούλα. Πω, και αυτό το κλάμα της ακόμα μέσα στα αυτιά μου είναι. Εγώ όμως λυπούμε την. Εσύ όλους σου λυπάσαι, ρε Δήμητρα. Ξέρεις τι γράφει εδώ, ε? Ερυθρός Σταυρός. Και τι να κάνω, δεν αφήκομαι στον δρόμο. Και το κοριτσάκι με τα σπιρτά από εκεί ξεκίνησε και κοίτα την καριέρα έκανε. Έλα, Χαρούλα μου, έκαμε στο Γιάννης καφέ. Ευχαριστώ, Δήμητρα μου. Μπράβο σου πάντως. Να το μαθαίνεις να κάνει δουλειές. Να με γίνεις όπως εμένα, δούλα του. Μα εγώ θυμούμαι τον Κώστα πάντα να κάνει δουλειές στο σπίτι. Τα τελευταία 5 χρόνια πρώτα όμως ποιος τις έκαμνε? Απορώ μαζί μου, δηλαδή, απορώ. Εγώ ερωτεύτηκα το χαμόγελο του. Γιατί τον έπειρα ολόκληρο? Μα εμάλα μάνα ο Κώστας, ήσυχος άνθρωπος. Μάνα μου ρε, όποιος δεν τον ξέρει ακριβά τον αγοράζει. Έκαμε στο φαρμάτσι. Δεν ήξερα και... Ορίστε η ζάχαρη. Πάρε και βάλε όσες θέλεις. Ευχαριστώ, Δήμητρα μου. Άντε. Δεν έπιασε ούτε έναν τηλέφωνο, δεν έπιασε. Όχι, δεν έπιασε. Εχθές επέλαλες στις κλήσεις. Εσύ του το έκλειες. Ναι, αλλά έπρεπε να επιμένει. Τουλάχιστον 65 αναπάντητες έπρεπε να βρω τώρα που εξύπνησα. Τουλάχιστον 65. Πάντως βρε εσύ, Χαρούλα μου, αν μου επιτρέπεις κιόλας. Άντε, γιατί δεν είσαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος στον κόσμο. Αμέσως να πάρεις το μέρος του εχθρού. Αλλά τι να περιμένω, αγάπη μου, που σε έναν άντρες γίνεστε κόμμα. Ναι, εγώ πρέπει να φύγω. Κι εγώ πρέπει να φύγω. Πού είναι να πάεις? Θα πάω στα καταστήματα να ηρεμήσω. Εντάξει, αγάπη μου, εμείς να τα πούμε το μεσημέρι. Έτσι να πάει στη δουλειά σου, άβαυτη. Μα αφού εβαύτηκα. Α, θέλεις να σου δανείσω κανένα καλλιντικό? Όχι, να είσαι καλά. Εν τα χρησιμοποιώ τα φτηνιάρικα και τα μαρκέ. Ο Κώστας ήρωας. Πρέπει να σου δείξω τι αγόρασα. Θα τα ερωτευτείς. Με σίγουρη. Αλλά μετά, πελανίσκω να φορώ ρούχα. Μα είναι τέλειο μπράμα το shopping. Ηρεμή με. Κάθε φορά που δεν είμαι καλά, φκαινώ μια βόλτα στα μαγαζιά και γίνομαι άλλος άνθρωπος. Α, οικογενειακό σας είναι αυτό με τα ψώνια, ε. Σιγά, ρε Γιάννη. Ρε Χαρούλα, ξέρεις πόσο τζόρισε να πάω για shopping? Πιστεύω σε, Δημήτρα μου, πιστεύω σε. Τι να περιμένεις, άντρες, υπερβολικοί. Καλά. Τα λεφτά που τα ήβρες.
Α, εγώ έχω την κάρτα του Κώστα, Δημήτρα μου. Ούλα τσούλα, λάδι και ούμε την. Επαγγέλλομαι οικοκυρά. Mm. Εμένα, ποιο θα μου κόφει μισθό. Δεν ξέρω τι λέτε. Δύο γυναίκες είστε εδώ, ο άντρας σερβίρει. Εγώ είμαι χωρισμένη. Κι εγώ κουρασμένη. Καλά, καλά, Δημήτρα, τα ξέρουμε αυτά. Κουρασμένη είσαι από τότε που σε γνώρισα. Τέλος πάντων, άντε. Καλή μας όρεξη, φάτε. Θα μας σερβίρεις. Το Ιέση. Τι εννοείς? Κακό χιούμορ, κακό χιούμορ. Χαρούλα μου, σκέφτηκες πόψε να πάει στον άντρα σου να μιλήσετε? Όχι, μάνα μου, είναι που να πάω. Μια χαρά παίρνουμε και δάμε. Α, σκοπεύεις να εγκατασταθείς μόνιμα εδώ δηλαδή? Όχι, σε κάποια φάση είναι ένα φύο. Σε ποια φάση όμως, μην την πολύ καθυστερούμε. Ρε αγάπη μου, αφού είναι τόσεις με το χιούμορ, τρώμε αντί να μιλάς. Μπράβο, είσαι τσι ωρέξεις με τη Χαρούλα, δεν φέρε μασγούρι. Άντε, ξεκίνα. Σταμάτα ρε Δήμητρα, να μιλήσουμε θέλω. Το μυαλό σου όλο εκεί. Και για να μιλήσουμε δεν πρέπει να έρθουμε στην τουαλέτα? Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο? Δήμητρα, εύχομαι να μην είναι τόσο αδιάκριτη που να μπουκάρει μες στην τουαλέτα όπως έκανε χθες το βράδυ στο υπνοδωμάτιο, που τη μία μπήκε για να πάρει το φορτιστή σου επειδή είχε ξεχάσει το δικό της και την άλλη για να σε ρωτήσει πού είναι η πρίζες, ξανθιά τελείως. Ξέρω, το ξυλάω σε μέσα τις σκιόφορες. Δηλαδή, αν κάναμε και τίποτα, θα μας έκοβε. Μα τέρα, αγάπη μου, θα μην κάνουμε που είμαστε μόνοι μας. Ξέρω να κάνουμε με την καλεσμένη. Δεν είναι καλεσμένη, Δήμητρα. Μπαστακωμένη είναι. Χωρισμένη είναι. Μπράβο. Κι εγώ είμαι απελπισμένος, Δήμητρα. Δεν παλεύεται η τύπησα. Φαντάσου τι έχει κάνει σε αυτό το ανθρωπάκι, πω πω. Τον λυπάμαι πολύ αυτό τον Κώστα. Και επειδή η Χαρούλα δεν είναι διατεθειμένη να τα ξαναβρει μαζί του, πρέπει να αναλάβουμε δράση, Δήμητρα. Πρέπει εμείς να τους τα βρούμε. Μα να μπλεχτώ εγώ σε ξανή υπόθεση? Ναι, Δήμητρα. Μέχρι χθες ήταν αίμα σου. Τώρα έγινε ξένη υπόθεση. Ας κάνουν ό,τι θέλω. Οκ, ας μην τα βρουν. Αρκεί να φύγει από εδώ μέσα. Μου έχει σπάσει το νευρικό μου σύστημα. Με έχει βγάλει άχρηστο σαν άντρα, σαν σεφ, σαν προσωπικότητα. Έτσι κάνει. Να ξεχάσω εγώ που μου μιλήσει από γεμό σαν σπυράκια, ζούμε μου. Να μείνει για πάντα έτσι, Δημητρά μου. Κλάμα, μπούσιρα, κλάμα. Μπράβο, γι' αυτό σου λέω πρέπει να φύγει από εδώ μέσα. Γιατί αυτή που κάποτε σε φόβιζε για τα σπυράκια σου είναι εκεί έξω και κοιμάται στον καναπέ σου. Και σε ρωτώ, θα θέλει να μείνει για πάντα εδώ? Επόμενη στάση, Κώστας. Φύγαμε. Τώρα, τώρα. Καλά και κάμετε το τζίστετε. Έχετε φιλοξενούμενοι. Αφήνετε την πόνη της. Και τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή? Να μείνουμε όλη μέρα στο σπίτι και να κοιτάζουμε τα μούτρα σου? Επήρε πολύ αέρα ο δικός σου, Δήμητρα. Εμένα έτσι μου αρέσκει. Δεν θέλω να γίνει σαν τον Κώστα που δεν απαντούσε ποτέ του. Και τώρα που έκαμε την επανάστασή του, εσύ Κώστη και τσέφιες. Ένα κατάλαβα. Άσε, Δημητρούλα μου. Θα τις εξηγήσω εγώ. Χαρούλα, πήγαμε και βρήκαμε τον Κώστα. Με ποιο δικαίωμα? Δεν κατάλαβα. Έπρεπε να ζητήσουμε την άδεια σου. Εσύ έπρεπε να είσαι με το μέρος μου. Πάει με το δικό του. Χαρούλα, σύνερθε. Ο άντρας σου αγαπάσε. Επίστεψε στα ψέματα του. Απλώς δεν αντέχει άλλο την κρίνια σου. Χαρούλα, εσύ σηκώστηκες και έφυγες που το σπίτι μου επειδή για πρώτη φορά τούτος ο άνθρωπος εθύμωσε σου? Δεν του έδωσα ποτέ, ποτέ, ποτέ αυτό το δικαίωμα. Άκου να σου πω, και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του. Δεν είναι δυνατό να κάνεις έτσι. Τι σου ζήτησε ο άνθρωπος στην τελική? Να πάτε το Πάσχα και να μείνετε στη μάνα του που μένει στην Κοράκου και όχι στη δική σου που μένει στη Μαλούντα. Και η μάμα μου να μείνει μόνη της. Γιατί η μάμα του να μείνει και μόνη της τόσο καιρό, είναι κρίμα.
Και στην τελική πάρε και τη μάνα σου μαζί, σιγά. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να το θέλει κανείς. Και να σου πω, είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητάτε για το τι θα κάνετε το Πάσχα, έλεος. Πραγματικά, ρε Χαρούλα, κάμε στο ψήλον κάμιλο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το Πάσχα. Άσχετο. Μα μίλησε μου άσχημα. Είπε μου, α είσαι με εμένα, κόρη Χαρούλα, μια φορά να κάνω το δικό μου. Εσύ να ξέρει τα πράγματα μου, τσέφια. Χαρούλα, εάν δεν σηκωστείς να πάει υπόψη στον άντρα σου, θα πάει εκείνος αύριο στον δικηγόρο. Πού να πάει? Πού να πάει? Έφυγα! Μία τελευταία συμβουλή, Δήμητρα μου, πριν φύγω. Μην παντρευτείς ποτέ! Δεν είχαμε τέτοιο σκόπο. Θα περάσω αύριο για το πράγμα. Κοίτα. Κοίτα πώς έγινε η Χαρούλα που έμαθε ότι ο άντρας της θα την αφήσει. Η στρίγκλα που έγινε αρνάκι. Σε ένα πράγμα όμως συμφωνώ μαζί της. Ότι ο γάμος καταστρέφει τον έρωτα και τους ανθρώπους. Και πριν παντρευτεί, έτσι μπελή ήταν η Χαρούλα. Αλλά να σου πω κάτι, καλά να πάθεις. Εσύ φταίεις, γιατί άμα σου λαλούσα εγώ να πάμε να μείνουμε στη Λευκοσία, έθελες να έρθουμε στο χωρκό και πένευκες μου την ησυχία του. Λούδουγα τώρα. Θα τους έχουμε κάθε μέρα πάση και λέμε μας. Για πάντα. Αγάπη μου, για να γλιτώσουμε από όλους αυτούς, δεν πρέπει να πάμε να μετακομίσουμε στη Λευκοσία. Στην Αφρική πρέπει.